και πέτρα τώρα τη καρδιά. Λοιπόν, η δική σου ζωή, είτε το θέλεις είτε όχι, είναι μια ζωή πολύ κινηματογραφική. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας σκηνοθέτης άνετα θα μπορούσε να κάνει τη ζωή σου ταινία. Έχει γίνει συζήτηση στο παρελθόν και με πολύ γνωστό σκηνοθέτη, αλλά είπα ότι αν τυχόν και γινόταν ποτέ, πιστεύω ότι πρέπει ο άλλος να έχει κάνει τουλάχιστον το δεύτερο κύκλο του. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε δύο και τρεις κύκλους. Γράφεις καθόλου κείμενο, πεζό, δηλαδή έχεις καθίσει και να βέβαια, γράψεις. Έχω κάνει. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Βέβαια, δεν τώρα το σκέφτομαι. Ναι. Έχω 6 σενάρια ήδη στα χέρια μου. Σενάρια. Το ένα έχει περάσει ήδη σε μια εταιρεία παραγωγής μεγάλη. Ταινία. Την οποία τώρα έχουμε μπει σε σκέψη μήπως το κάνουμε σειρά. Και έχω και ένα θεατρικό. Και νομίζω ότι το πρώτο θεατρικό μπορεί και να βγει τον επόμενο χειμώνα. Επειδή εσύ έχεις δουλέψει και ως ηθοποιός, υπάρχει περίπτωση να θες να ξαναπατήσεις το σανίδι, να ξανέβεις θέλω σκηνή. Πάρα πολύ να δοκιμάσω, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ήσουν στην περίφημη παράσταση Αντιγόνη με την Αλίκη Βιουκλάκη. Ναι, ναι. Με τους σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι η Αλίκη για εκείνη την παράσταση έφαγε χοντρό bullying. Έφτασε σε εσάς αυτό το κύμα του bullying προς την Αλίκη που καταπιάστηκε με την Αντιγόνη? Πρώτα απ' όλα προστατεύσαμε όλοι μας την παράσταση και την ίδια την Αλίκη. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η Αλίκη. Απλά έγινε λόγω άγχους. Γιατί ο καλλιτέχνης έχει το άγχος του, είναι πολύ μεγάλο. Φαντάσου τώρα ότι ολόκληρη η Αλίκη είχε άγχος στην πρεμιέρα. Υπήρχαν οι καλοθελητές μέσα στο κοινό που φωνάξανε μία-δύο φορές και σταμάτησε. Στις εφημερίδες έγινε το περισσότερο. Από τους κριτικούς θεάτρων. Μπράβο, ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στην υπόλοιπη περιοδία ζήσαμε συγκλονιστικά πράγματα. Στην αρχαία Ολυμπία που παίξαμε έβρεχε καταρακτοδός. Δεν έφυγε κανένας. Θα σου πω αυτό που μας έλεγε ο Μίνος στις πρόβες. Ότι η Αλίκη είναι το πρόσωπο που όταν θα πας με ένα ελικόπτερο πάνω από την πλατεία, την κεντρική πλατεία του Λονδίνου και θα έχει 10.000 ξανθές, θα πεις «Αυτή είναι η Αλίκη που Βουγιουκλάκη». Τέτοιο φως έβγαζε, έβγαζε πολύ φως. Όλα θα τα αλλάξω και θα το φωνάξω. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Η Eurovision έπρεπε να την κάνεις ή δεν έπρεπε να την κάνεις? Η Eurovision ήταν το μεγάλο κλείσιμο. Ήταν το κλείσιμο που έπρεπε να το έχω σαν αποκούμπι για τον εγωιστή Γιώργο. Το που πέρασα τον ελληνικό τελικό και είπαμε ναι, πάμε στο Όσλο, έφυγε και γεια. Δηλαδή ήταν μαζί, ήταν αυτό που μπορεί να σε στείλει στο ψυχιατρίο. Που για σένα ήταν γιαγιά μαμά, πρέπει να πούμε. Ναι, ήταν μητέρα μου. Ήταν γιαγιά μαμά. Η μητέρα μου ήταν. Ήταν η μητέρα σου. Ήταν κανονικά. Εσύ, για να κάνεις εκείνη την εμφάνιση στη Eurovision, άλλαξες ολόκληρος. Ναι, έπρεπε. Γιατί είχα 5 χορευτές δίπλα μου και ένα λιράρι που ήταν όλοι έτσι γυμνασμένοι και λέω τι θα βγω εγώ και θα το έχω στο YouTube για χρόνια ο Χοντρούλης με τους γυμνασμένους. Ένας μεγάλος παράγοντας ήταν η απώλεια της γιαγιάς. Άρα χρωστούσες με έναν τρόπο ίσως τη συνείδησή σου να γυρίσεις στη Μήλο. Τι άλλο σε πλήγωσε ή τι άλλο σε πίκρανε τόσο πολύ και σε έκανε να γυρίσεις τόσο πολύ την πλάτη για 10 ολόκληρα χρόνια? Θα σου πω κάτι. Δεν πληγώθηκα, γιατί ήμουνα σε υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό. Ήμουνα δηλαδή στην BMG, στη Sony, ήμουνα σε πολυεθνικές. Ήμουνα σε Champions League, να το πω έτσι. Ήξερα να παίξω μπάλα, έπαιξα μπάλα. Απλά από ένα σημείο και μετά βαρέθηκα αυτό το σύστημα. Έχω θέμα με το σύστημα. Μέγα θέμα με το σύστημα. Είχες γίνει όμως γρανάζι κι εσύ στο σύστημα. Εγώ ήμουνα μέσα στο σύστημα, αλλά δεν λειτουργούσα και το σύστημα. Εννοώ ότι εγώ όντως ήμουνα γρανάζι, αλλά εγώ έκανα το δικό μου. Οι παραγωγές που έκανα ήταν δικές μου. Οι δισκογραφικές και οι άνθρωποι των δισκογραφικών σε φοβήθηκαν καθόλου? Όχι. Δεν άστραψες και βρόντιξες τέλος πάντων? Είναι πολύ δυνατή για να πεταχτώ εγώ ή οποιοδήποτε. Και όποιος και να το παίζει και πολύ μεγάλη φίρμα, σε 2 μέρες θα τελειώνουν άμα θέλουν. Δηλαδή, μπορούν. Άνετα. Δεν μπορούν να σε σβήσουν από τη μνήμη του κόσμου. Ναι. Αλλά μπορούν να σε κόψουν. Ναι, εννοείται. Εγώ από ένα σημείο και μετά είχα να παίξω ραδιόφωνα
Ακόμα δεν παίζω. Μάλωσες με τις ηχογραφικές πολύ, δηλαδή σε σημείο που είπες σαν τεγιά. Ναι, ναι. Και στα δύο μου συμβόλαια τα μεγάλα, έφυγα. Τη τελευταία μου απονομή την έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης στον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν ήθελα να φύγω. Δεν... Στον μου έγινε συνέντευξη. Ναι. Και ναι, μου στείλανε μεταξύ μου είχαν την απονομή. Τον Πλατινένιο. Πλατινένιο. Ναι. Και λέω, θέλεις να μου το δώσεις. Και το έκανες εκεί, ναι, με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήθελα να δείξω πόσο τίποτα είναι όλο αυτό. Έχεις πει ότι πέρασες και εσύ τα δικά σου. Ναι, ναι, ότι ναι. Πέρασες και εσύ την καταθλίψη, ναι, ναι, σου. Ναι, βέβαια. Καλά, εγώ το είχα από μικρός. Ουσιαστικά αυτό που πήρα και από την παιδική μου ηλικία είναι ότι ό,τι κάνει κάποιος άλλος και σε σένα να το κάνει, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ζωή σου. Δεν σημαίνει ότι αυτό είσαι εσύ. Την κατάθλιψη πώς την οριοθέτησες? Γιατί κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς, θυμάμαι και τη στιγμή που έγινε, που κατάλαβα ότι όλοι θα φύγουμε από αυτό τον πλανήτη. Οι γονείς σου σου ζήτησαν συγγνώμη? Κοίτα, από τη μεριά της μητέρας μου δεν υπήρχε καμία... Οι τελευταίες συζητήσεις ήταν μέσα από mail. Όπου κατάλαβα μέσα από αυτά που έγραψε ότι δεν έχει καταλάβει καν τι έχει γίνει. Δηλαδή βλέπει μόνο την πλευρά της και δεν κοιτάει το απέναντι. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει και το προχωράει και προχωράει στη ζωή του με γνώμονα αυτά που έχει μέσα του. Εγώ αυτά που είχα μέσα μου έτσι προχώρησα, έτσι έφτασα μέχρι εδώ. Το να αρχίσω να δω αν θα μου πει κάποιο συγγνώμη ή όχι, δεν το μετράω κιόλας. Για μένα προσωπικά, και το λέω χωρίς να... επειδή δεν θέλω να συνεχίσω κιόλας όλο αυτό το φαύλο κύκλο που γίνεται, που έγινε και τις προάλλες, και δεν μ' αρέσει καθόλου. Και το πιστεύω αυτό ειλικρινά, ότι ο καθένας ειλικρινά έχει την άποψή του και μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και ας πληγώσει όσους πληγώσει και εννοείται τις δηλώσεις που έκανε όλα, ο πατέρας. Ναι, 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 ναι. Εννοώ ότι δεν μας αρμόζει αυτό το πράγμα. Δεν το χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Εσύ έχασες τη μαμά στα 4 και την ξαναβρήκες στα 16 σου που την ξανασυνάντησες. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν υπήρξε μια συγγνώμη. Εκεί δεν μπορούσε να υπάρξει τίποτα γιατί ξαφνικά έβλεπα έναν άνθρωπο σοκαρισμένος που υπάρχει. Ότι κάτι που φανταζόμουν ξαφνικά είναι μπροστά μου. Εσύ ήσουν δηλαδή, σοκαρισμένος που υπάρχει. Εγώ ήμουν σοκαρισμένος, βέβαια. Ως οντότητα. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούσα να... άρχισα και ρωτούσα πράγματα, άκουγα τις απαντήσεις, δεν μου έκαναν οι απαντήσεις, αλλά καταλάβαινε ότι αυτό πίστευε, αυτό ήταν. Και με πιάνουν τα κλάματα, πετάω πράγματα. Θα ήθελα να μου πεις για αυτό το κεφάλαιο της συγγνώμης, τι έχεις μέσα σου και τι κρατάς και για την πλευρά του πατέρα σου, γιατί ουσιαστικά... Για την ιστορία που εμείς ξέρουμε είναι ότι είναι ο άνθρωπος που στα 4 σε πήρε από τη μαμά και σε έφερε στην, ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί υπήρξαν συγγνώμες από την πλευρά του μπαμπά. Όχι, γιατί έκανε αυτό που πίστευε. Για εκείνον έκανε αυτό που ήταν σωστό. Όπως έζησε ο πατέρας μου με τον παππού μου, έτσι έμαθε να μεγαλώσει τα παιδιά του. Ο πατέρας μου βέβαια είχε μια άλλη ζωή με μουσική που δούλευε και στην Αμερική κτλ. Ένα γάμο που έτσι όπως μου την περιέγραψε δεν ταιριάζει. Δεν μπόρεσε να δουλέψει, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα, ναι, και έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα. Τέλος. Δεν κατηγορώ κιόλας. Γιατί αν κατηγορήσω, θα μπω στη θέση αυτή που δεν πρέπει να μπω. Έτσι όπως το καταλαβαίνω, σου έχει κοστίσει γιατί εσύ αυτή τη στιγμή, στα 52 σου, είναι σαν να μην έχεις ούτε τη μητέρα σου, ούτε τον πατέρα σου. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν ήταν απόφαση δική μου. Έτσι έγιναν οι καταστάσεις. Έτσι ήταν οι καταστάσεις. Και δεν μπορώ να πάω κόντρα εγώ σε αυτό. Και για τον πατέρα μου, για να μην παρεξηγηθώ, ο άνθρωπος έπραξε έτσι όπως ήξερε. Και συνεχίζει και το κάνει και μπράβο του και προχωράει. Το κατανοώ. Εντάξει. Αλλά εγώ μπαίνω και πάλι στο αποτέλεσμα. Δεν τον έχεις στη ζωή σου. Ναι. Οικογένεια. Ναι.
πώς και δεν κυνήγησες να κάνεις. Εγώ. Ναι. Να φέρω εδώ παιδιά. Ναι. Σε αυτό τον πλανήτη. Ναι. Αλλά είστε τρελοί όλοι. Δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Παντού, σε όλο τον κόσμο, βλέπεις τι γίνεται. Πώς δεν βλέπω. Τι θα φέρω εγώ το παιδί μου. Α, το παιδί μου. Εγώ, το παιδί μου. Το δικό μου. Δικό μου είναι αυτό. Και τι, μετά τι. Να του μάθω τα μη, όχι, α, ου, αυτό. Τα... Και μετά τι. Να ανησυχώ, να έχω το πιεσόμετρο. Αν θα γυρίσει από το σχολείο το 10χρονο. Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όλοι αυτοί που κάνουν οικογένεια. Θα έπρεπε να κάνουν οικογένεια. Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται η Έλντα Πανοπούλου και σου λέει «Γιώργο μου, πάμε να θυμηθούμε λίγο πώς ήτανε είναι». Ήτανε πολύ απλό. Με την Έλντα μπήκαμε το 2004 να συζητήσουμε αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν είχε γίνει τότε. Πέρασε ο καιρός, ξεχάστηκε και με πήρε. Μου λέει, θέλεις να αυτό που σου είχα του πει 4. Του 4. 20 χρόνια μετά. Ναι, ναι, ναι. Της λέω, το έχεις έτοιμο. Μου λέει, ναι. Λέω, εγώ θα έρθω καλεσμένος. Δηλαδή, τι εννοώ. Ότι θα έρθω να δώσω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθω να κάνω ένα εγώ αλκαίος. Ουσιαστικά αυτό τι ήθελε, ένα τραγουδιστή που να μπορέσει να τα ταπεξέλθει σε όλο αυτό το πράγμα που είχε φανταστεί η Έλντα. Πέρασα πάρα πολύ καλά, τελειώνουμε τώρα τέλος Φεβρουαρίου, πήραμε παράταση. Ήταν να τελειώσουμε τέλος Γενάρη και πήραμε παράταση, να τελειώσουμε τέλος Φλεβάρι. Τέλος Φλεβάρι, τα Σάββατα. Τώρα πάμε για Σάββατο. Στην αυτοκίνηση. Μπράβο, στο 47-11. Από εδώ και πέρα, κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι θέλω να κάνω, γιατί πέρυσι τις ακύρωσα, δεν ήθελα να κάνω. Ετοιμάζω το άλμπουμ, έχω ξεκινήσει τώρα. Όπου θα υπάρχουν διάφορες συντελεστές. Γιώργο μου. Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ.